Καλησπέρα παιδιά, είμαι ο Καρπούζης Φέτα Gaming και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα food video. Και σήμερα παίζουμε πάλι προφανώς food με τον Χαραλαμπιακό. Και θα κάνουμε κατευθείαν μια μεταγραφή η οποία θα είναι και ο βασικός μου παίκτης. Δεν έχω ήδη σχηματίσει στο μυαλό μου πως θέλω να είναι squads. Και σήμερα θα πάρουμε μετά τον Willian τον δεύτερο παίκτη ο οποίος θα είναι βασικός full στην ομάδα σίγουρα. Και είναι ο Γκαϊτάνα, τον έχω ήδη γράψει πριν που τον έψαχνα. Και μπορούμε ήδη να τον πάρουμε, νομίζω κάνει γύρω στα 1600-1500 και τον βρίσκει. 1600 όπως βλέπετε βρίσκω και 1500 βρήκα. Ωραία, πάρουμε το 1500, δεν γαμιέται. Άμα δεν μας τον έχουν πάρει. Ωραία, τέλεια. Με 1500 λοιπόν πήραμε τον Γκαϊτάνα, τον οποίο θα το βάλουμε κατευθείαν στην ομάδα. Θα είναι ο βασικός μας παίκτης από τη μεριά της Αργεντινής, ο left midfielder. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο, έψαχνα πραγματικά πάρα πολύ για να βρω έτσι αυτούς τους παίκτες που θα χρειαστούμε. Πρέπει να πάρει κάποιος λίγο έτσι πούλο προσωρινά από το club εδώ πέρα. Για να βάλουμε λίγο τον Γκαϊτάνα μέσα. Και να το βάλουμε και βασικό στη θέση του πιάτη που είχαμε πριν. Τέλεια, έχουμε και 90 στο chemistry πλέον, κάτι είναι γι' αυτό. Και να το βάλουμε και μέσα, ξέρω εγώ, αντί για τον Ντομίνγκεζ εκεί πέρα, γιατί έχει καλύτερο rating. Ωραία λοιπόν. Οι παίκτες μου έχουν αρκετό fitness για να μπορέσουν να βγάλουν το match. Οπότε πάμε να παίξουμε το πρώτο match για σήμερα. Με μια μικρή αλλαγή, η οποία όμως μπορεί να παίξει μεγάλο ρόλο. Για να δούμε εδώ πέρα γιατί έχουμε πάρει. Επίσης να πω ότι έχω βάλει ήδη τα. Α, τι πήρα. 350 coins. Έχει και weekly objectives. Playtime. Οκ, έχω παίξει 4 στα 10 την εβδομάδα λέει. Οκ, να πω ότι έχω ήδη βάλει λοιπόν τα bonus coins μετά τα match. Έχω βάλει τα pad, όλα τα coins που μπορούσα να βάλω. Έκανα βέβαια τη μαλακία να βάλω πρώτα τα 200 πάλι όπως είχα κάνει και πέρυσι και μετά τα 1000. Οπότε έχουμε γύρω στα. Έχουμε 55 match τα οποία θα παίρνουμε 200 coins που είναι πάρα πολλά βίντεο τα 55 match. Και μετά θα αρχίσουμε να παίρνουμε ένα 1000. Αλλά έκανα μαλακία να βάλω πρώτα τα 200 όντως γιατί τώρα θα έχω πάρα πολλά match. Θα παίρνω 200 αντί να μπορούσα να παίρνω 1000 και να φτιάξω γρήγορα την ομάδα. Δεν πειράζει. Πάμε να παίξουμε έτσι, τι να κάνουμε, έκανα μαλακία μεγάλη. Αλλά εντάξει, Klein. Θα βάλουμε σήμερα και τον Μπιγκάλ και μέσα αντί για τον άλλον τον Striker. Για να κάνει και το τελευταίο του μάτσο δανεικό, μιας και τον έχουμε δανεικό έτσι να το χρησιμοποιήσουμε. Οκ, 81 rating, 100 chemistry, λίγο καλύτερη τη δικιά μου squad. Γιατί έχει full chemistry, BPL squad, όχι ιδιαίτερα καλή. Και μια και είμαστε division 9, δεν θα χρειάζεται να φοβάμαι τον κανέναν. Αυτούς που έχει τη ZD με το μεταξύ είναι αυτούς που έχω και εγώ για κάποια match loan, τέλειο. Οκ, πιστεύω μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε βάσει ομάδα. Τώρα βάσει skills, δεν ξέρω, μπορεί να είναι πολύ καλύτερο, μπορεί χειρότερο, μπορεί οτιδήποτε. Πάμε να τον ανακαλύψουμε όλοι μαζί. Γκαϊτάν, στο πρώτο του run στο παιχνίδι και στην ομάδα. Πρώτη φορά που ακουμπάει την μπάλα. Κάνε μια σέντρα, κεφαλιά, γκολ! Στην πρώτη φορά που ακούμπησε ο Γκαϊτάν την μπάλα, έβγαλε μια σέντρα στον Ικάρντι, ο οποίος έβαλε και το πρώτο του γκολ στο 4ο λεπτό του match. Μπράβο Γκαϊτάν, μπράβο Ικάρντι. Μεγάλη συνεργασία, μεγάλο γκολ. Πραγματικά η πρώτη φορά που ακούμπησε την μπάλα ο Γκαϊτάν και έβγαλε ασίστρε, φίλε. Ακραίο, μπράβο. Γκαϊτάν στη δεύτερη επαφή με την μπάλα. Θα κάνει μια σέντρα. Ήταν εκεί όμως η αμυντική, δεν μπόρεσε αυτή τη φορά. Ο Άντερσον στον Ικάρντι. Ικάρντι μπορεί να την πάρει την μπάλα. Σουτάρει ο Ικάρντι 2-0 στο 11. Ναι ρε μπρο, έτσι, εκεί. Δύο γκολ ο Ικάρντι μέσα σε λίγα λεπτά. Πάει για hat-trick εύκολα πιστεύω σε αυτό το match. Στο δεύτερο του match. Ικάρντι στον Wanderson. Wanderson μέσα στην περιοχή. Σουτάρει, δεν μπορεί. Είναι εκεί όμως ο Ικάρντι, θα μαζέψει ο Ικάρντι. Θα βγάλει μια σέντρα. Και δεν ξέρω τι ακριβώς σκέφτηκε ο Γκαϊτάν εκεί πέρα, τι έκανε. Πήδηξε λίγο στο κενό. Wanderson, σουτάρει, όχι. Γκαϊτάν έρχεται από το πλάι, βγάζει μια σέντρα. Είναι και ο Willian, Willian δεν μπορεί. Φεύγει η μπάλα. Willian στο Wanderson. Wanderson. Βρίσκει το Willian. Willian μπαίνει μέσα στην περιοχή, βγάζει μια σέντρα. Δεν μπορεί, όχι, σουτ. Όχι, ρε μαλάκα. Willian μεγάλη ευκαιρία, μπρο μου, αλλά. Wanderson στον Ικάρντι. Ικάρντι βγάζει στο Γκαϊτάν. Γκαϊτάν την παίρνει. Θα βγάλει μια σέντρα. Είναι και ο Ικάρντι. Δεν μπορεί, είναι και όμως και ο. Όποιο είναι ο Wanderson και το καρφώνει. 3-0 στο 41. Μετά από πάλι σέντρα του Γκαϊτάν. Και γκολ από τον Wanderson. Παράδειγμα στο Wanderson, Wanderson σουτάρει έξω, corner. Η Κάρντι πάει για το hat-trick, σουτάρει όχι. Όπως καλά είπαμε, λίγη το ημίχρονο. Νικάμε 3-0, νομίζω πως τα πράγματα πάνε πολύ καλά. 14 τελικές, εγώ μία αυτός. Οκ, νομίζω ότι είναι αρκετά μονότερμα το θέμα. Wanderson μπαίνουμε στην περιοχή, σουτάρει ο Wanderson, 4-0 στο 47. Εύκολα, 2 γκολ από τον Wanderson, 2 γκολ από τον Ικάρντι. Οι δύο strikers μου κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Πάμε τέλεια. Ικάρντι θέλει το hat-trick, σουτάρει hat-trick. 5-0 στο 51 με τον Ικάρντι. 3 γκολ στο δεύτερο μάτ που έπαιξε μέχρι τώρα στην ομάδα. Ικάρντι στο Wanderson που ίσως να θέλει και αυτό ένα hat-trick. Οπότε θα σουτάρει, όχι πάνω στον οδοφυλάκα. Όχι ρε, πέναλτι, μαλακία. Μαλακία, μην μου δώσει κόκκινη σε παρακαλώ. Δεν ήταν από μπροστά, ήταν σιγά. Μην μου βγάλει καμιά κόκκινη τώρα. Οκ, okay, cool. Θα το πιάσω, κοίτα. Κοίτα, κοίτα τον. Πουα, δεν χρειάζεται καν. Wanderson, σουτάρει έξω. Δεν μπορεί να βρει το hat-trick. Oh.
5-1, οκ. Okay. Πάει να μας κάνει comeback τώρα αυτό στο 67, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Άντερσον μπαίνει μέσα στην περιοχή, σουτάρει, όχι! Δεν μπορεί το hat-trick ο Άντερσον. Αλάν στο Ράφαελ, Ράφαελ στον Βίλιαν. Βίλιαν γυρνάει, σουτάρει ο Βίλιαν έξω. Παπ, όχι ρε μαλάκα! Και ήμουν τόσο σίγουρος και όλα λέω παπ μπήκε. Αλλά δεν μπήκε, το απέκρουσε, γάμο το. Γαϊτάν στον Παρέδες. Παρέδες περνάει, βγάζει στον Γουάντερσον. Γουάντερσον θα βρει το χατρίκ, όχι θα δώσει στον Γαϊτάν. Γαϊτάν μπορεί να δώσει την πάσα κάπου, δίνει μια πάσα. Καταλήγει στον Παρέδες την μπάλα, σουτάρει ο Παρέδες, δεν μπορεί. Ξανασουτάρει ο Παρέδες, πάλι δεν μπορεί. Και η μπάλα φεύγει, φεύγει. Γουάντερσον θέλει το χατρίκ. Σουτάρει, δεν μπορεί να το βρει αυτό το χατρίκ ο Γουάντερσον. Θα έχει άλλη μια προσπάθεια, θα έχει άλλη μια προσπάθεια. Σουτάρει, όχι. Πολύ αδύναμο το σουτ. Τέλος λοιπόν, 5-1 το μάτς, εύκολη επικράτηση, εύκολο 3 βαθμοί. Το πρώτο μάτς για τον Γαϊτάν πήγε πολύ καλά, μπορώ να πω. Ο Ικάρντι 10 rating, ο Γουίλιαν 9,3, ο Γαϊτάν 9,3, ο Γουάντερσον 9,3, ο Παρέδες 9,2. Όλοι οι παίκτες έχουν πάνω από 9 εκτός από κάποιους αμυντικούς και τον τερματοφύλακα. Οκ, 80 rating, 72 chemistry. Πιστεύω ότι μπορώ να το νικήσω μόνο λόγω chemistry, η ομάδα του είναι πολύ ασύνδετη μεταξύ της. Πιστεύω ότι μπορούμε να το πάρουμε το μάτς. Πάμε να το παίξουμε, μωρέ. Όχι, νόμιζα ότι το έφαγα, αλλά ευτυχώς πήγε από πάνω. Πάλι καλά. Ικάρντι περνάει, μπαίνει μέσα στην περιοχή ο Ικάρντι. Σουτάρει ο Ικάρντι, 1-0 στο 25 ο Ικάρντι. Ναι ρε φίλε, ναι ρε φίλε. Κι άλλος φωνάζει το μικρόφωνο, δεν τα ακούτε, αλλά δεν πειράζει. Ικάρντι, σέντρα. Είναι και ο Γουάντερσον, δεν μπορεί με την πρώτη, σουτάρει με τη δεύτερη κόρνερ. Ένα στο 35, δυστυχώς. Δυστυχώς υπήρξε μια κακή στιγμή. Μέχρι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Ικάρντι, σουτ, όχι ρε μαλάκα. Πώς χάθηκε αυτή η ευκαιρία. Και άλλη μεγάλη ευκαιρία από τον Ικάρντι. Ο Ικάρντι παίζει πάρα πολύ καλά, πραγματικά. Βίλιαν περνάει. Φάουλ. By the way, συνειδητοποίησα πως ο Diego Costa που είχα πει στο προηγούμενο επεισόδιο να πάρω έχει αλλάξει εδώ και κάποια χρόνια εθνικότητα και είναι πλέον Ισπανός θεωρητικά, οπότε δεν μπορώ να τον πάρω. Εδώ γκολ είναι, παιδιά γκολ, δείτε το. Ωχο! Το έβαλε ο Βίλιαν 45 το φάουλ. Ναι ρε φίλε, πάμε ρε Βίλιαν. Πάμε ρε Βίλιαν, ήταν πολύ ωραία εκτελεσμένο γιατί πέρασε το τείχος και μετά κατέληξε χαμηλά κάτω. Ήταν έτσι, πάω. Έτσι, γεια σου μπρο. Νάτος, Ικάρντι, προλαβαίνουμε κι άλλο γκολ πριν το ημίχρονο λες. Για να δούμε, σουτ, όχι κι άλλο σουτ από Γουίλιαν, δεύτερο γκολ του Γουίλιαν σε μέσα στο 42 ρε φίλε. Απίστευτο, απίστευτο, 3-1 λοιπόν. Με 2 γκολ του Γουίλιαν στο 45, άκυρο, 2 γκολ του Γουίλιαν στο 45. Ένα το φάουλ, μετά μου κάνουν επίθεση και στην αντεπίθεση πάλι ο Γουίλιαν, δεύτερο γκολ. 2 γκολ του Γουίλιαν στο 45 μας κάνουν να πάμε το 1-1 στο 3-1 μέσα σε ένα λεπτό πραγματικά. Απίστευτα εξελίσσεται αυτό το match. Ο Γουίλιαν στο Γουάντερσον. Γουάντερσον βασικά έχει κάτι, θα τον βγάλω τον Γουάντερσον. Να βάλω λίγο εκείνο τον αναπληρωματικό που έχω, τον Inform. Να μην κινδυνεύσω κιόλας ρε φίλε, εντάξει και τον έχω να το χρησιμοποιήσω. Και μου βάλε μόλις γκολ, οπότε καλό είναι να νεώσω λίγο και την επίθεσή μου. Για να μπορέσω να... Κάναμε λοιπόν την αλλαγή του επιθετικού, τον βλέπετε ήδη τον Μπιγκάλ και εκεί μπροστά. Μπας και μας βοηθήσει έτσι λίγο να βάλουμε κανένα ακόμα γκολάκι να τελειώνουμε με την υπόθεση. Όχι, 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 όχι. Όχι έξω. Και είμαστε στο 3-2, έχουμε ένα γκολ διαφορά. Δεν μπορώ να το αφήσω έτσι πολύ χαλαρό γιατί ένα γκολ είναι ένα γκολ. Μπορεί να μου βάλει ένα γκολ και πάω. Βρίσκει τον Μπιγκάλ και Μπιγκάλ και δεν μπορεί να σουτάρει. Γαϊτάν σουτάρει. Δεν μπορεί, πάει να πεταχτεί ο Γουίλιαν. Δεν φτάνει την μπάλα έξω. Ωχωχωχω. Τι πήγε να γίνει ο Παρέδες, ξαναβγάζει τη σέντρα. Είναι και ο Μπιγκάλ και ο Μπιγκάλ κάνει την κεφαλιά. Όχι στα χέρια του με το φλέγα. Νάτο, νάτο, νάτο. Η Κάρντι το καρφώνει και το άλλο το γκολάκι. Δύο γκολ για τον Ικάρντι, θα πάει πάλι για το χατρίκο Ικάρντι ρε φίλε. Άμα κάνει δύο συνεχόμενα χατρίκο Ικάρντι ρε φίλε θα είναι ο θεός. 4-3. Με φτάνει πάλι στο ένα γκολ διαφορά δυστυχώς. Και αυτό είναι αγχωτικό με το drink water, το πιο ηλίθιο όνομα που μπορούσε να δώσει το παιδί σου ξέρω. Άλαν στο Βίλιαν, Βίλιαν στο Μπιγκάλκε. Μπιγκάλκε στον Ικάρντι, Ικάρντι βγάζει στο Γαϊτάν. Γαϊτάν περνάει. Σουτάρει ο Γαϊτάν, όχι έξω. Μεγάλη ευκαιρία από τον Γαϊτάν, δεν μπόρεσε να το κάνει. Μπιγκάλ και περνάει. Βγάζει τον Γαϊτάν. Γαϊτάν γυρνάει, σουτάρει, δεν μπορεί. Άλαν στον Ικάρντι. Ικάρντι μπορεί το χατρίκ.
Φάουλ εκεί, Γουίλιαν. Γουίλιαν σκοράρει δεύτερο. Βασικά, αν το βάλει ο Γουίλιαν, είναι hat trick κατευθείαν, το ξέρεις. Κοίτα το. Κοίτα, πας εκεί. Εκεί. Και. Εξαπολύς. Όχι. Όχι, δεν πήγε τόσο καλά αυτό. Αν το βάζει αυτό, ρε φίλε, θα πήγαινε hat trick. Θα ήταν ακραίο. Σε αυτό το σημείο, δυστυχώς, κλάταρε η capture card. Οπότε από εδώ και πέρα δεν έγραφε το παιχνίδι. Έληξε 4-3. Και πήραμε την νίκη προφανώς. Αλλά από εδώ και πέρα. Πρόσεξα ότι σταμάτησε να γράφει capture card αφού τέλειωσε το βίντεο και απογοητεύτηκα πάρα πολύ. Οπότε πλέον ενημερώσει ότι το match έληξε 4-3. Δεν έγινε κάτι άλλο συνταρακτικό με στο match. Οπότε αυτά. Άμα σου άρεσε, κάνε ένα like. Συγγνώμη για αυτό το μεγάλο λάθος και συγγνώμη που το βίντεο γενικώς εδώ σε πολλά σημεία κολούσε. Κάνε ένα like παρόλα αυτά. Άμα σου άρεσε το βίντεο και να σε subscribe στο κανάλι μου για να ενημερώνει για ένα βίντεο σαν αυτό και άλλα. Και ένα comment από κάτω να μου πει πώς φάνηκε. Τα λέμε στα επόμενα βίντεο που ελπίζω να είναι καλύτερα. Γεια.